Λέει ότι ο Μανολιός άλλαξε την κάπα του και την έβαλε αλλιώς. Για να δείτε πώς το λαϊκό αίσθημα βλέπει τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης. Δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση αυτή. Είναι μια κυβέρνηση υπηρεσιακού χαρακτήρα. Είναι μια κυβέρνηση που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του εσωτερικού του κυβερνώντος κόμματος, προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Πότε θα γίνουν αυτές? Ένα μήνα, σε δύο μήνες, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο? Αυτό το γνωρίζει ο κύριος Παπανδρέου. Πάντως η κυβέρνηση αυτή έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει απονομιμοποιηθεί στη συνείδηση του κόσμου. Και μετά τις εκλογές τι, κύριε Ροντουλή? Κύριε Ροντουλή, και μετά τις εκλογές τι? Δηλαδή αποτελούν αυτό σκοπό οι εκλογές? Θα δώσουν λύση? Θα έρθω και εκεί. Τα ίδια κόμματα θα ψηφιστούν με χαμηλότερα ποσοστά, ναι, ναι, ναι. Και θα γίνει αναγκαία και συνεργασία τότε. Που εσείς λέτε ότι τώρα δεν μπορούν να την οικοδομήσουν. Να ολοκληρώσω όμως την κριτική μου για το κυβερνητικό σχήμα. Να έχουμε και μια δημιουργική συζήτηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κεφάλι της κυβέρνησης αυτής είναι ένας παραιτηθής στη συνείδηση του κόσμου πρωθυπουργός. Έστω για κάποιες ώρες, αλλά παραιτηθής. Και βεβαίως θα ήθελα να ρωτήσω, εάν ήταν δυνατόν, είχα απέναντί μου τον κύριο Βενιζέλο, που είναι η καρδιά, ας πούμε, του ανασχηματισμού. Τι θα κάνει τώρα? Το μεσοπρόθεσμο, κατά δική του δήλωση, πρέπει να ψηφιστεί από 180. Για να δούμε λοιπόν τη φερεγγιότητα του νέου Υπουργού. Γιατί θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα. Εγώ διαβάζω συνέντευξη του κυρίου Βενιζέλου που προτρέπει την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε ψήφιση του μεσοπροθέσμου με 180. Για να δούμε τώρα που ανέλαβε ο ίδιος τι θα κάνει. Θα μας ξέρετε πει όμως τι σώνει τον κύριο Παπανδρέου. Δική του άποψη. Κύριε Τριανταφυλλή, ναι, θα απαντήσω ο κύριος Ξινίδης. Ναι. Ξέρετε τι σώνει τον κύριο Παπανδρέου? Ο κύριος Σαμαράς τον σώνει. Ο οποίος έχει χάσει κάθε αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσείς ό,τι κακό συμβαίνει στη χώρα, για όλα αυτά ο Σαμαράς. Αυτό πώς το τεκμηριώθηκε, κύριε Ροντουλή? Όχι. Γιατί από ό,τι ξέρω, το Πασό κυβερνάει. Δεν θέλουν ούτε να φωτογραφηθούν μαζί του. Δεν θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Για όνομα του Θεού, ακούγονται. Θα μου δώσετε μετά τον λόγο σας, παρακαλώ. Δεν θέλω να διακόψω τον κύριο. Όχι, κύριε Βόζεβερ, σας παρακαλώ. Γιατί είναι και τρεις δελαστήκες να μας μιλήσουν. Οπωσδήποτε θα απαντήσω. Παρακαλώ. Ναι, δεν σας διακόψα και έχω και μια δυσκολία με την επικοινωνία. Εγώ δεν σας διακόπτω. Ναι, είναι μακριά η λάση. Υπόθηκε ότι ο κύριος Σαμαράς ήθελε τη συνεργασία. Για να αναρωτηθούμε, ήθελε πραγματικά τη συνεργασία? Εάν την ήθελε τη συνεργασία ο κύριος Σαμαράς, τη στιγμή που ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από τον κύριο Παπανδρέου για το ενδεχόμενο παραίτησής του, έπρεπε να κλείσει το τηλέφωνο και να του πει: κύριε Παπανδρέου, σε 5 λεπτά είμαι στο Μαξίμου. Να πάει στο Μαξίμου και να γίνει ένα κοινό ανακοινωθέν για να τον δεσμεύσει και να ξέρουμε κι εμείς ο ελληνικός λαός τι διημήφθη μεταξύ του. Αλλά δεν το έκανε αυτό ο κύριος Σαμαράς. Κύριε Ρεντουλή, όχι, κυρία Βόζεβερ, θα ολοκληρώσουμε τον κύριο μετά. Κρατήστε, σημειώστε το. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, κυρία Βόζεμπεργκ, δεν θέλει να κυβερνήσει. Έχει μία στρατηγική η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ποια είναι? Το ξέρετε εσείς, κύριε Ροντούλη, αυτό? Να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά εσείς τώρα. Το ξέρετε. Να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά τώρα. Το πρόβλημα τώρα, το δικό σας ήταν ότι θέλει να φερμάρε περτέρα. Μα μου απευθύνεται προσωπικά, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ξέρω ότι είστε. Τι γλυκά που μιλάει για εσάς, κυρία Βόζεμπεργκ. Αφήστε τον κύριο Ροντούλη. Θα απαντήσετε, κυρία Βόζεμπεργκ. Να ολοκληρώσει. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν έχει μία στρατηγική. Να βγάλει το Πασόκ τα κάστρα από τη φωτιά, να περάσει το μεσοπρόθεσμο, να πάρουμε την πέμπτη την έκτη δόση και στη συνέχεια να έρθει ο κύριος Σαμαράς στην εξουσία. Μάλιστα. Αλλά σε ποια εξουσία? Όχι, αφήστε το. Μην δίνετε εξειδίκευση. Ο κύριος Δελαστή, κύριε Ροντούλη. Και σε ένα κράτος που πνέει τα λίστια. Μάλιστα. Θέλει και να γίνει πρωθυπουργός μιας τέτοιας κρατικής ονότητας ο κύριος Σαμαράς. Αυτή είναι η εκτίμηση η δική σας και του λαού. Ωραία. Κύριε Δελαστή, τη δική σας πρώτη προσέγγιση.